Είμαστε και πάλι και Ευαγγέλη μου, πες μου, ποιος χώρισε πάλι. Έχουμε γίνει εδώ πέρα δελτίο ανακοινώσεων χωρισμών. Κάθε μέρα έχουμε και έναν. Έτσι. Την προηγούμενη φορά είχαμε την Νικολέτα Ράλι. Σήμερα τι έχουμε. Συγγνώμη, την Νικολέτα Καρά. Συγγνώμη, Νικολέτα μου, συγγνώμη. Η Νικολέτα Ράλι χώρισε πιο πριν. Συγγνώμη. Η Νικολέτα Ράλι, μάλιστα, ετοιμάζεται να παντρευτεί από ό,τι μαθαίνω. Συγγνώμη, Νικολέτα μου, μπερδεύτηκα. Μετά λοιπόν την Νικολέτα Καρά, άλλος ένας χωρισμός, έσκασε βόμβα. Για πες. Ένας χωρισμός που το γνωρίζαμε από πιο πριν, είχαν χωρίσει, τα ξαναβρήκαν, τελικά όμως έριξαν οριστικούς τίτλους τέλους. Μιλάμε για τον τραγουδιστή Νίκο Οικονομόπουλο και την παρουσιάστρια Ευαγγελία Ραβάνη. Κάναν οι άνθρωποι μια προσπάθεια επανασύνδεσης, για 2-3 μήνες κατάφεραν να ξαναείναι μαζί. Τελικά δεν τους βγήκε και έτσι. Ήταν πολύ ωραίο ζευγάρι. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Και πίστευα δηλαδή ότι θα παντρευτούν. Ήταν από τα λίγα ζευγάρια που πίστευα ότι θα καταλήξουν. Είναι ένας λόγος αυτός που αναφέρεις που χώρισαν. Α! Εκατέληξε. Λοιπόν, ο λόγος που χωρισμού είναι. Κατέληξε αλλιώς. Η Ευαγγελία Αραβανή από τη στιγμή που συγκατοίκησαν στα νότια προάστια. Είδε τη σχέση τους πιο σοβαρά. 1,5 χρόνο ήταν μαζί το ζευγάρι. Μόνο. Τι νομίζω ήταν περισσότερο. Ήθελε γάμο με τον Νίκο Οικονομόπουλο. Το λες και εσύ ήθελε γάμο, ναι, του κακόπεφτε μωρέ, ήθελε γάμο, λες και... Λέει ότι όπως αποκάλυψε φίλη του ζευγαριού στην Real Life, είπε ότι ο Νίκος Οικονομόπουλος ένιωσε μεγάλη πίεση από την Ευαγγελία Αραβανή, διότι δεν ήθελε προς το παρόν να παντρευτεί. Η Ευαγγελία ήθελε να παντρευτεί τον Νίκο. Ενοχλήθηκε ο Νίκος Οικονομόπουλος επίσης και από την τεράστια δημοσιότητα που πήρε η σχέση του, κάτι που δεν θέλει ο Οικονομόπουλος να βγαίνει προς τα έξω. Ο Οικονομόπουλος στο περιβάλλον του Οικονομόπουλου και οι συνεργάτες. Μπορεί και αυτό που λες. Πολύ καλό ερώτημα. Και γι' αυτό το λόγο χώρισε το ζευγάρι. Να πούμε ότι ο χωρισμός είναι οριστικός. Το Πάσχα δεν ήταν μαζί, κάναν ξεχωριστά διακοπές. Και μάλιστα ο Νίκος Οικονομόπουλος το Σαββατοκύριακο που έκανε πρεμιέρα στην Θεσσαλονίκη, για πρώτη φορά η Ευαγγελία Ραβανή δεν ήταν εκεί στην πρεμιέρα, δεν είχε κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις, αποφάσισε να κάνει διακοπές στο Καβούρι. Λέγοντας την ουσία. Το λες μόρ και σε διακοπές στο Καβούρι, πήγε βόλτα στο Καβούρι και σε διακοπές στο Καβούρι. Έκανε τα μπάνια της εκεί και μάλιστα αποφάσισε να δημοσιοποιήσει και τη φωτογραφία της στο Instagram, δίνοντας έτσι το μήνυμα. Είμαι καλά. Ότι είναι καλά. Στους φίλους τους ότι ναι, είμαι καλά και ότι ξέρετε τι, με τον Νίκο πλέον τελειώσαμε. Το θέμα είναι ότι κάποτε οι άνθρωποι παντρευόντουσαν, πιτσιρικάδες, θυμάμαι τον εαυτό μου, δεν είχαμε μία. Και παντρευόμαστε για να είμαστε μαζί με αυτήν που αγαπάγαμε. Και Βρουτσάκο, τώρα όλοι είναι την πολύ παλιά. Και τώρα τα έχουν όλα, έχουν διασημότητα. Είναι Βρουτσάκο, πολύ παλιά. Έχουν λεφτά, έχουν ό,τι χρειάζεται. Και λέει, νιώθω πίεση. Αυτό το λένε όλοι, κύριε Βρουτσάκο. Έτσι είναι, κύριε Βρουτσάκο. Άλλο με τα 39 χρόνια, 40 τι μπορεί να κάνει. Θέλει λίγο την ελευθερία σου. Εντάξει, άλλο αυτό. Άντε, να λογίζω και τα γενιά. Μέχρι πότε? Μετά από 40 χρόνια. Λοιπόν, αλλά τότε λέγαμε και παρακαλάγαμε και λέμε ότι δεν είχαμε λεφτά. Δεν πειράζει, θα ζήσουμε έτσι. Κύριε Βρουτσάκο, τώρα είναι διάσημα. Πολύ παλιά ήταν αυτό. Τώρα εμείς είμαστε πιο νέοι και τα λέμε αλλιώς. Ήταν πολύ παλιά αυτό. Εμείς είμαστε πιο νέοι. Πολύ παλιά, παιδιά, άμα ο έρωτας είναι το πιο. Υπήρχε σχετικό τραγούδι. Ο έρωτας υπάρχει από τότε που γεννήθηκε ο άντρας και η γυναίκα. Ωραία, το ίδιο είναι. Δηλαδή, όταν ερωτεύεσαι, ερωτεύεσαι. Αγαπάμε μεγαλύτερη. Τι κάνει ένα μισή χρόνο. Φιτσάκο, δεν έχω συγκατοικήσει βέβαια ποτέ, αλλά τουλάχιστον από ό,τι μου λέει το περιβάλλον μου, η συγκατοίκηση είναι μεγάλο σχολείο. Έτσι, μπράβο. Είναι ένα σχολείο. Έτσι, μπράβο. Παιδιά, εντάξει, είναι ένα σχολείο. Μπορεί λοιπόν εκεί είναι να δει πράγματα του άλλου πάντα, που δεν τα φαντάζεσαι. Εντάξει, εκεί και πολλά. Εκεί να δει αν σου κάνει αλλά πραγματικά ή όχι. Η πίεση, αλλά ξέρει, μαθαίνει. Όχι, όχι, παιδιά, συγκατοίκησε μεγάλο σχολείο. Σα το λέω εγώ που πρέπει να παντρευτώ με 4 χρόνια. Τζι να το ξέρει καλύτερα. Όλοι κάναμε τη συγκατοίκηση, όλοι. Δεν είμαι κουτσοπόλα, είμαστε φίλοι. Επειδή είμαστε φίλοι. Αλλά ξέρει. Ο Πούλο είχε δηλώσει ότι εγώ θέλω γυναίκα να πλένει τα πιάτα, να είναι νοικοκυρά. Μήπω δεν ήταν η Αραβανή και γι' αυτό χωρίσαν. Επίση, πού βρισκόμαστε στο. Δύο αιώνε πίσω. Μια κούκλα γυναίκα έχει το μέλλον της. Τα συνδυάσει όλα και να λέει. Καλά, τώρα να μην δημοσιοποιηθεί η σχέση μα σε δύο άτομα που είναι πόνοι να πλακεί. Τα πιάτα, εντάξει, βέβαια. Μα αν αγαπά έναν άνθρωπο, αυτονόητο είναι ότι θέλει να τον περιποιήσει, αλλά δεν μπορεί να σου επιβάλλει κι ο άλλο να στο πιέσει. Δηλαδή σε υποτιμά. Παίρνω τι παντόπλε σε κανέναν άνθρωπο. Σου να αισθάνεσαι καλά, ναι, αλλά εντάξει.
Έχει πλυντήρια πια. Α, τέλος πάντων, προσωπικά είναι αυτά. Δεν παιδιά, λέγε ότι δεν θέλει. Δεν ταιριάξαν τα παιδιά, τέλος. Τι να κάνουμε τώρα. Μπορεί να είναι καλύτερα και για τους δύο. Εντάξει, εμείς απλώς εδώ. Αυτό ήταν ένα ωραίο ζευγάρι. Πάμε παρακάτω. Λέω πώς αλλάξαν οι καιροί και πώς γίνανε τα πράγματα. Πλέον, είμαστε μοντέρνοι εμείς, κύριε Βουτσάκο. Είμαστε... Εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλη πάντως. Ούτε ο Νίκος είναι τόσο μεγάλος, ούτε η Ευαγγελία. Δηλαδή δεν είναι πάνω από 35 χρονών και οι δυο τους. Μια χαρά. Εντάξει, παιδιά, δεν τελείωσε η ζωή. Για να πρέπει ας πούμε, και καλά σχέση. Να παντρευτούν μέσα σε 1,5 χρόνο, έτσι. Στη ζωή είναι, είναι τόσο μεγάλη. Όλα και το θέμα είναι να βρεις τον άνθρωπό σου. Με τον οποίο θα έχει ισορροπίε, θα κατανοεί ο ένα τον άλλον. Και να είναι το σωστό timing. Μπορεί αυτά τα παιδιά να είναι πλασμένα ένα για τον άλλον και να χωρίσουν τώρα και να σταθεί μετά από 1,5 χρόνο και να παντρευτούν σε δύο μήνες. Αλλά βέβαια δεν υπήρχε, δεν είχε καλή κατάληξη. Βλέπει Μπαλατσινού και Κίλιας. Χωρίσανε, όλοι θεωρούσαμε δεδομένο το τέλος της σχέσης, παντρεύονται οι άνθρωποι. Ποτέ δεν ξέρεις τι σε περιμένει σε αυτή τη ζωή. Εδώ χωρίζει και ξαναπαντρεύονται ζευγάρια. Καλά, αυτό που το πας. Αυτό που το πας. Δηλαδή, να κρεμαστείς δύο φορές με τα δύο άνθρωπα. Κάτσε. Και πάλι δεν είχε καλή κατάληξη μετά όμως. Αγαπητέ Γιάννη, εδώ θα διαφωνήσω, αυτό δεν θέλω να το ξαναπείς ποτέ. Σε βλέπω να ξαναπαντρεύεσαι με τη γυναίκα. Όχι, γιατί έχω τη γυναίκα. Και εμείς που πάλι. Σε βλέπω. Δεν ξέρω. Σε βλέπω να ξαναπείς πάλι. Απλώς δεν είναι κακό. Εγώ θα σας πω κάτι. Όταν, αν τώρα μια και κάνουμε κουζομπολιό και λέμε για παιδιά, παιδιά, όταν ήμουν 17 χρονών εγώ και η γυναίκα μου λίγο μικρότερα από μένα, καταλαβαίνετε. Και να φτάσεις μετά από 39 χρόνια και να λες... Δεν είσαι αγγελέας εδώ. Και να λες... Προσέξτε τι λέτε, ναι, γιατί... Τώρα έχουν περάσει τα χρόνια, γεράσαμε. Λοιπόν, κάπου, δεν σημαίνει ότι επειδή φεύγεις από ένα γάμο, σταματάς να αγαπάς τον άνθρωπό σου. Όχι, βέβαια. Έτσι. Εγώ προσωπικά το δηλώνω, δεν είναι ντροπή. Μπορεί να είμαι λάθος, να είμαι η εξαίρεση του κανόνα, να είμαι ένα ανθρώπινο λάθος. Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε μία μεγάλη παρέα. Παντρευόμουν την ίδια γυναίκα. Ορίστε, να το. Ακριβώς την ίδια. Εγώ τι είπα. Έτσι, εγώ το λέω. Εγώ το λέω. Το δηλώνω. Γιατί βγαίνει καμιά φορά εδώ κάποιος την επαρουσιάσει που χωρίζει. Να σε βλέπω τα πεθερικά σου τώρα για να χαίρομαι. Η εκπομπή μας έχει τα πάντα. Έχει κατάθεση. Τα πάντα έχει. Όλα εδώ στη χώρα. Όλα στη χώρα τα βγάζουμε. Εγώ και τα προσωπικά. Τα ακούνε αυτά να χαίρονται. Τα πεθερικά μου τα ακούνε και έχω καταπληκτικές σχέσεις και μιλάω μαζί τους και αγαπάω την πεθερά μου. Επειδή το ξέρω, γι' αυτό λέω. Αγαπάω την πεθερά μου όπως αγαπούσα τη μητέρα μου. Ορίστε. Ακόμα και τώρα. Και το λέω και δεν τρέπω. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Είναι σεβασμός. Εγώ την αποκαλώ μαμά ακριβώς. Και τον πεθερό μου μπαμπά. Άρα υπήρχε πραγματική αγάπη. Έχω αγάπη γιατί με δεχτήκανε οι άνθρωποι. Γνωρίσαν ένα πρόβλημα. Τι να κάνουν, τι πήρε η κόρη σε κάτι άλλο χωριάκι το οποίο τι να κάνουν οι άνθρωποι. Μπορεί να κάνει κι αλλιώ. Που θέλω, με ενοχλεί που είμαι μόνο μου, ναι. Είσαι τρομακτικό τελικά πάντω, ε. Ναι. Κάποια. Δεν φαίνεται τηλεοπτικά. Ερωτική εξομολόγηση. Ερωτική εξομολόγηση στον αέρα, βλέπω. Για αυτό το θέμα, κάποια κυρία τηλεπαρουσιάστρια γνωστή δεν πίστευε ότι πραγματικά είναι τα πράγματα έτσι και πήγα δύο φορέ στην εκπομπή τη. Είναι ευχαριστώ γι' αυτό. Η κόρη μου στεναχωρήθηκε που πήγα. Έμαθα, δεν ήθελε να πάω. Αλλά πιστεύω ότι οι άνθρωποι που αγαπάνε για πολλούς λόγους μπορεί να χωρίσουν. Για πολλούς λόγους. Αλλά η αγάπη, παιδιά, δεν είναι ένα μπουκαλάκι το ανοίξαμε και. Όχι, βέβαια. Εδώ έχει την αγάπη στην ψυχή. Ο έρωτας ψηλό περνάει, η αγάπη μένει. Ναι, η αγάπη μένει. Και, και εδώ έχω την επιβίωση. Η επιβίωση λοιπόν είναι έκανε κομμάτι για να κοιτάξω μπροστά. Πρέπει να μένει η εκτίμηση. Με ρώτησε ένα φιλαράκι. Αν δεν μένει, δεν μπορεί να είσαι μαζί με τον άλλο άνθρωπο. Λέει θα ξαναπαντρευτώ. Λέει και ποια θα παντρευόσω. Λέω θα παντρευόσω πάλι τη γυναίκα μου. Δεν θα ξανακάνω. Κυρία μου, τα ακούτε. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. Τα τηλέφωνα της εκπομπής μας τα ξέρετε. Θα αλλάξουμε ύφος εκπομπής. Το τέλος, αλλά είμαστε στη χώρα. Είμαστε στη χώρα, όλα τα βγάζουμε. Βλέπω τον αγαπητό Βαγγέλη που χαμογελάει και αυτό μου αρέσει πολύ. Πάμε όλοι για κουμπάρι. Όχι, αν κλείσει τώρα. Λοιπόν, και τώρα που είπατε κουμπάρι, θα σας πάω στην Κύπρο. Αλλά όχι για